Η απόφαση να παραταθεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα για ακόμη ένα 24ωρο ανοίγει ένα παράθυρο ελπίδας και δίνει περιθώριο για διπλωματικές ενέργειες. Στο Κάιρο, οι μη απευθείας διαπραγματεύσεις Ισραηλινών και Παλαιστινίων συνεχίζονται. Η Μόσχα αναλαμβάνει διπλωματική πρωτοβουλία την ώρα που το Ισραήλ εξακολουθεί να τηρεί σκληρή στάση. Η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας είναι πολύ προβληματική. Έχουμε αναλάβει προσπάθεια να υποστηρίξουμε την πρωτοβουλία της Αιγύπτου. Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Αμπάς θα συναντηθεί στην Ντόχα με τον Εμμύρη του Κατάρ αλλά και τον επικεφαλής της Χαμάς Χαλέντ Μεσάλ, ενώ αμέσως μετά θα μεταβεί στο Κάιρο. Σε συνεργασία με τους αδερφούς μας στην Αίγυπτο, θα αναλάβουμε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες εντός του πλαισίου της διευρυμένης Παλαιστινιακής Αντιπροσωπείας. Αμπάς και Μεσάλ ζητούν την άρση του αποκλεισμού του Παλαιστινιακού θύλακα. Το Ισραήλ ζητά να αφοπλιστεί η Χαμάς στη Γάζα και να σταματήσει να κατασκευάζει υπόγειες σύραγγες. Ο απότερος στόχος των διαπραγματεύσεων είναι η επίτευξη μόνιμης εκεχηρίας.